Έχουμε κοντά μας και τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, τον προπονητή του Κεραυνού. Coach, ακόμα μια νίκη για την ομάδα σας. Συνεχίζει αυτό το νικηφόρο σερί που έχετε στη δεύτερη φάση. Έχετε εξασφαλίσει την πρώτη θέση από την προηγούμενη κιόλας αγωνιστική. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα όσον αφορά την εξέλιξή του στα τελευταία λεπτά. Παρά τις απουσίες όμως, καταφέρατε και κερδίσατε. Ναι, σίγουρα. Όπως έχουμε μπει σε όλα τα παιχνίδια αυτής της φάσης, θέλουμε να παίξουμε κάθε παιχνίδι για την νίκη, ανεξάρτητα με το βαθμολογικό πίνακα ή αν έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Είναι περίοδος που πρέπει να βελτιωθούμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, το περίμενα το παιχνίδι έτσι. Γενικά ήμασταν καλύτεροι γενικά μέσα στο παιχνίδι. Πήραμε διαφορές 10-15 πόντους, 2 και 3 φορές. Εντάξει, δεν καταφέραμε να το σκοτώσουμε το παιχνίδι. Το Παραλίμνη είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε ότι παλεύει ασταμάτητα και τα 40 λεπτά. Μπράβο τους για την προσπάθεια που έκαναν να το γυρίσουν. Με κάποια λάθη που είχαμε εμείς, αλλά μπράβο και στους δικούς μου παίχτες που, όπως είπες, παρά τις απουσίες, καταφέραμε να το διαχειριστούμε και να κερδίσουμε. Είχατε πολύ ψηλά ποσοστά από την περιφέρεια σήμερα. Είναι ένα χαρακτηριστικό του Κεραυνού φέτος. Όταν σουτάρει εύστοχα από την περιφέρεια, νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Ναι, εντάξει, χτίστηκε η ομάδα για να έχει πολύ καλό περιφερειακό σουτ. Το σημαντικό για μένα είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτά τα σουτ. Προφανώς για να παίζουμε ψηλά ποσοστά, θεωρώ ότι κάτι καλό κάνουμε στην επίθεση, ούτως ώστε να βρίσκουμε αυτά τα σουτ. Δεν είμαστε ομάδα που εξαρτώμαστε μόνο από το σουτ. Έχουμε παίχτες που θα διεισδύσουν αρκετά μέσα στο καλάθι. Έχουμε inside παιχνίδι με τους ψηλούς μας, οπότε θεωρώ ότι απλά πολλές ομάδες ίσως να ρισκάρουν σε εισαγωγικά και να ψάχνουν και την κακή μας βραδιά. Mm-hmm. Ακολουθεί παιχνίδι Κυπέλλου, το οποίο σίγουρα είναι στόχος και αυτός για τον Κεραυνό. Αμφισβήτητα, οποιοδήποτε τίτλος ενδιαφέρει αυτήν την ομάδα. Έχουμε ένα παιχνίδι με την ΕΘΑ, μια ομάδα που παραδοσιακά έχει επιτυχίες στο κύπελλο. Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, είναι ένα παιχνίδι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό εμείς πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε, ώστε να πάμε με καθαρό μυαλό, με τη σωστή νοοτροπία για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.